πάλι. Καλή δύναμη. Καθίστε. Κύριε Πρόεδρε, σας υποδέχομαι στο Μέγαρο Μαξίμου. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη στα καθήκοντά σας ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας παραδώσω έναν ολίγον ογκώδη φάκελο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει μια σειρά από στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα βρείτε χρήσιμα, όπως την συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών και των παραθέντων αποτελεσμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2023, ένα συνολικό σημείωμα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και τα κρίσιμα επιχειρησιακά ορόσημα του επόμενου τριμήνου, καθώς και τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων. Πιστεύω ότι καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι το επιτελικό κράτος διασφαλίζει για τη συνέχεια της λειτουργίας της κρατικής μηχανής και παρότι το Σύνταγμα προβλέπει ορισμένο χρόνο στα καθήκοντα της υπηρεσιακής κυβέρνησης, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα, είστε μια κυβέρνηση με πλήρεις αρμοδιότητες και κατά συνέπεια πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η μετάβαση από την απερχόμενη κυβέρνηση στην υπηρεσιακή κυβέρνηση να γίνει με όλους τους κανόνες που η συνέχεια του κράτους επιβάλλουν. Οπότε και πάλι θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη στα καθήκοντά σας και προφανώς είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση μπορεί να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η κυβέρνηση αυτή θα είναι μια κυβέρνηση υπηρεσιακή. Θα έχει όλες βέβαια τις εξουσίες, αλλά μόνο τις εξουσίες για να εφαρμόσει τον νόμο, μέχρι ότου εδώ στο Μαξίμου επανέλθει πάλι αυτός που θα προέρχεται από την Λαϊκή Βούληση. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος ανατά του δικαστήριου, ξέρει πολύ καλά ότι είναι μόνο και μόνο για να οργανώσει τις εκλογές και επίσης για να συνεχιστεί η λειτουργία της εκτελεστικής λειτουργίας και του κράτους χωρίς να υπάρξει κενό. Μέχρι να έρθει αυτός που είναι ο φυσικός δικαιούχος σε αυτό το κτίριο.